Χαιρόμαστε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Τα τρία από τα τέσσερα αδέρφια της οικογένειάς σας παίζουν πολλά μουσικά όργανα. Είστε πολυτάλαντα παιδιά. Χαιρόμαστε λοιπόν που είστε οι πρώτοι καλεσμένοι του 2019. Μας κάνετε ποδαρικό σήμερα και θα μας πείτε τα κάλαντα. Τι είδους κάλαντα θα μας πείτε? Θα σας πούμε τα κάλαντα από ένα χωριό της Ανατολικής Δρομηλίας, το χωριό Καριές. Θρακιώτικα κάλαντα λοιπόν. Θρακιώτικα. Με γκάιντα και με ούτι. Σας ακούμε. Τον Άγιο Μας
εσύ το στρώνιτσι του, να κάτς να δω κι κρίνει, να δω κι κρίνει αμαρτωλούς κι όλους τους κολλασμένους. Χρήστε μου για την ταξί σου χρήση καντήλα και αν βάλεις λάδι και κερί φέγγει τους μαχαλάδες. Κι αν βάλεις περισσότερο φέγγει τον κόσμο όλο και σας καλώνει. Σηκωθείτε στην εκκλησία, τρέξετε με προθυμία μπείτε και του Θεού να ακούσετε την Θεία Λειτουργία και σας κάνει τραγουδούσαμε και τώρα και του. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε σήμερα και οι δύο εδώ από τα Γενιτσά με τα δικά σας μουσικά όργανα. Μας ταξιδέψατε, μας καλοκαρδίσατε να μπει ωραία το 2019 και εδώ στα Πέριξ της TV 100. Ασχολείστε χρόνια με τη μουσική. Βασίλη, ξεκινώ από σένα που είσαι φοιτητής μουσικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην ουσία είσαι αυτός που άνοιξε το δρόμο και για τα αδέρφια σου να ακολουθήσουν το δικό σου μουσικό παράδειγμα. Θα ήθελα να μας πεις για το δικό σου μουσικό ταξίδι. Τι όργανα παίζεις, αν είσαι ικανοποιημένος από το Πανεπιστήμιο, για τις μουσικές σου σπουδές. Βεβαίως. Εγώ παίζω το κύριο, το βασικό μου όργανο είναι τα ακορντεόν. Παίζω 8 χρόνια ακορντεόν, σε O2 κανονικά. Και ασχολήθηκα με την Γκάιντα. Τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Μέσα στο σύλλογο που είμαστε όλη η οικογένεια. Σε ποιο σύλλογο? Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολική Ρωμιλία Καριωτών Γιαννιτσών στα Γιαννιτσά. Μέσα στο σύλλογο με άρεσε πολύ η παραδοσιακή μουσική και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ και με την Γκάιντα. Νωρίτερα πήγαινε στο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Και το παράδειγμα σου το ακολούθησαν και τα άλλα σου αδέλφια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μια μουσική οικογένεια στην ουσία. Πασχαλίνα, ο λόγος σε σένα. Θα ήθελα να μας πεις και εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με την μουσική. Είσαι μαθήτρια πρώτης λυκείου του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική εδώ και 7 χρόνια, γιατί μικρότερη έπαιζε κιθάρα. Αλλά στο μουσικό παίζω ούτη τα τελευταία 4 χρόνια. Σου αρέσει περισσότερο το ούτι ή η κιθάρα? Δεν μπορώ να επιλέξω και τα δύο μου αρέσουν πολύ. Ασχολούμαι και με τα δύο. Και είναι μια πολύ δύσκολη επιλογή. Έγχορδα όργανα, ναι, ναι, έτσι. Mm-hmm. Η γκάιντα που παίζει ο Βασίλης είναι πιο δύσκολο όργανο. Θέλει γερά πνευμόνια. Είναι αντρικό όργανο, μουσικό όργανο? Σίγουρα πιο γερά πνευμόνια που εμένα χρειάζεται. Πιο γερά πνευμόνια, λοιπόν. Και παίζετε μαζί και στο σύλλογο και σε γιορτές, φαντάζομαι, και σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό σε μια οικογένεια να υπάρχει αυτή η παράδοση και αυτή η ενασχόληση με την μουσική. Την ίδια ώρα, Βασίλη, και η μικρότερη σας αδελφή ασχολείται και αυτή με την μουσική, η 12χρονη. Ναι, αυτή παίζει φλάουτο και καβάλι. 6 διαφορετικά όργανα λοιπόν στην ίδια οικογένεια, από 2 ο καθένας σας. Χαρά στους γονείς σας και στους συγγενείς και στους φίλους σας, στις γιορτές φαντάζομαι αφήνετε το ένα και πιάνετε το άλλο. Έτσι ακριβώς. Τώρα όσον αφορά τις μουσικές σου σπουδές, θα ήθελα να μου πεις, είσαι στο Πανεπιστήμιο, πώς θα βρήκες τα πράγματα στο Αριστοτέλειο, αν ήταν έτσι όπως το φανταζόσουν και αν σκοπεύεις στο μέλλον να γίνεις μουσικός. Σαφώς και σκοπεύω στο μέλλον να γίνω μουσικός, γι' αυτό και αποφάσισα να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο Μουσικολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το Πανεπιστήμιο και από τους καθηγητές. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, μαθαίνουμε πολλά και ιδιαίτερα πράγματα για τη μουσική. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είσαι ικανοποιημένος και φαντάζομαι περνάς τα μαθήματα, ασχολείσαι όσο πρέπει με τη μουσική, αφιερώνεις χρόνο. Είναι άλλοι που παίζουν καλύτερα στο Πανεπιστήμιο? Όχι. Ο μοναδικός? Ναι. Ο μοναδικός στο Αριστοτέλειο. Εσύ, Πασχαλίνα, θα ήθελες να ακολουθήσεις τον δρόμο του Βασίλη? Έχεις σκεφτεί να συνεχίσεις τις μουσικές σου σπουδές? Εγώ δεν έχω αποφασίσει αν θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μουσική,
Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να την παρατήσω τελείως. Δηλαδή είναι πολύ ωραία ανασχόληση και δεν πρόκειται να τη σταματήσω. Στην παρέα σου ασχολούνται άλλοι με τη μουσική? Ναι, ναι. Είναι παιδιά και αυτά από το Μουσικό Σχολείο Γεννητσών. Παίζουμε όλοι μαζί πολλές φορές. Είναι... Συγκεντρώνεστε σε σπίτια και σε άλλους χώρους, φαντάζομαι, και κάνετε ωραίες γιορτές. Και... Πολλές φορές, ναι. Είναι ωραίο αυτό. Φαντάζομαι θα ασχοληθείς και τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα. Με κιθάρα, με ούτι, περισσότερο όπως το έχεις σκεφτεί, θα ασχοληθείς και με άλλα μουσικά όργανα. Εντάξει, δεν έχω βάλει κάτι στο πρόγραμμα για κάποιο άλλο μουσικό όργανο. Νομίζω δύο είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Εσύ, Βασίλη, τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Πώς έχεις σκεφτεί το μέλλον σου? Εγώ προς το παρόν είμαι πολύ ευχαριστημένος που φοιτώ στο εξωτερικό, στο πανεπιστήμιο, ναι. Και μαθαίνω για τη μουσική, για αυτό που αγαπώ. Στο μέλλον θα ήμουν ακόμη πιο ευχαριστημένος άμα μου δίνονταν η ευκαιρία να μάθω και στους υπόλοιπους ανθρώπους για αυτό που αγαπώ εγώ, τη μουσική. Δηλαδή. Σκέφτεσαι να γίνεις δάσκαλος μουσικής? Ναι. Σου ευχόμαστε να τα καταφέρεις. Νομίζω σου αξίζει, είσαι πολύ γλυκός, πολύ μεταδοτική, είστε και οι δύο και η μουσική κάνει τον καθένα να φανερώνει την ψυχή του, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Αυτό ακριβώς. Ξεδιπλώνει την ψυχή του καθενός λοιπόν μέσα από την μουσική. Εγώ θα ήθελα και οι δύο να μου πείτε τι λέτε στα παιδιά έτσι που σας ακούνε σήμερα, γιατί μας βλέπουν παιδιά, αν είναι ωραίο να ασχοληθούν με τη μουσική, να στείλετε το δικό σας μήνυμα για κάποια παιδιά που το είχαν σκεφτεί, για χι λόγους δεν τα κατάφεραν ή τέλος πάντων δεν βρήκαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν ακόμα. Αξίζει τον κόπο? Εννοείται πως αξίζει τον κόπο, σίγουρα. Να ασχοληθούν, Πασχαλίνα? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πριν μας χαιρετήσετε, θέλουμε ένα χαρούμενο τραγούδι. Τι επέλεξες, Βασίλη, να πείτε? Το Παναήρ λέγεται. Πανηγύρι στα Θρακιώτικα. Ναι, ναι, πάμε στο πανηγύρι, λοιπόν. Και τους δύο για το όμορφο κλίμα που μεταφέρατε εδώ στο στούντιο των Πέριξης TV 100.